Σας υποσχέθηκα λοιπόν ένα νέο καλλιτέχνη και είμαι πάντοτε ιδιαίτερα χαρούμενος όταν είναι παιδιά τα οποία είναι από την πόλη μας. Είναι παιδιά που προσπαθούν. Εμείς αγαπάμε ιδιαίτερα αυτές τις προσπάθειες. Σας έχω σήμερα εδώ τον Θάνο Δαρούση. Γεια σου Θάνο. Καλώς σας βρήκα. Σε γνώριμα μέρη και πάλι. Έχεις να έρθεις καιρό ακόμα, ναι. Ναι, έχω να έρθω ένα διάστημα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λόγω των δικών μου, των γονιών μου εδώ πέρα, έρχομαι. Αλλά λόγω των υποχρεώσεων, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο. Τι κάνεις εσύ, πού βρίσκεσαι? Αυτό το διάστημα βρίσκομαι παντού. Εντός εισαγωγικών και εκτός. Έχει κυκλοφορήσει το καινούργιο μου τραγούδι και επιλογή μας είναι να μην είμαστε σταθεροί σε ένα μέρος. Κάνουμε διάφορες εμφανίσεις ανά την Ελλάδα. Προσπαθούμε να προωθήσουμε τη δουλειά μας. Πολλά live κτλ. Πού έχεις πάει ως τώρα? Στις περισσότερες πόλεις από τη Λάρισα και πάνω. Ευχαριστημένος. Αρκετά. Ανταπόκριση. Αρκετά. Δόξα τω Θεώ. Και όσο και η πρώτη δουλειά, τόσο και η δεύτερη. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Η κομμωτινή σου λείπει? Ναι, εντάξει. Λογικό είναι. Λογικό. Για όλα τα παιδιά που φεύγουν από το σπίτι, έρχονται στιγμές που αναζητάς τον τόπο σου. Σε βάζω κατευθείαν στο ψητό και θέλω να σε ρωτήσω. Έχουμε εδώ μία δισκογραφική δουλειά. Η πρώτη μου. Έχει περίπου 2 χρόνια που κυκλοφόρησε. Το μόνιμο τραγούδι το θέλω να σε δω ξανά, που είναι και ο τίτλος, έχει περισσότερο, γύρω στα 2,5 χρόνια. Τώρα έχει κυκλοφορήσει βέβαια το καινούργιο μου τραγούδι για τη δεύτερη δισκογραφική δουλειά. Πήγε αρκετά καλά και γενικώς το προσπαθούμε. Προχωράμε, πορευόμαστε. Το έχουμε το καινούργιο τραγούδι. Το έχετε βέβαια. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε. Έφυγα, την έχω κάνει. Πόσο θέλεις να πονάω, για σένα να μεθάω, μπουκάλια να ανοίγω, να ξενυχτάω. Πόσο θες να περιμένω, μόνος μου να μένω, αντίο σου φωνάζω, δεν επιμένω. Τέρμα το παιχνίδι σου αυτό. Μόνο εγώ να σε αναζητώ. Τέλειωσαν τα ψέματα σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου. Πόσο θέλεις να πονάω, για σένα να μεθάω, μπουκάλια να ανοίγω, να ξενυχτάω. Πόσο θες να περιμένω, μόνος μου να μένω, αντίο σου φωνάζω, δεν επιμένω. Να πονάω, για σένα να μεθάω, μπουκάλια να ανοίγω, να ξενυχτάω. Πόσο θες να περιμένω, μόνος μου να μένω, αντίο σου φωνάζω, δεν επιμένω. Πόσο θέλεις να πονάω, για σένα να μεθάω, μπουκάλια να ανοίγω, να ξενυχτάω. Πόσο θες να περιμένω, μόνος μου να μένω, αντίο σου φωνάζω, δεν επιμένω.
Καινούργιο τραγούδι λοιπόν, το οποίο θα το ακούμε αποκλειστικά. Θα το ακούμε πάντοτε και από το ράδιο Ξυλαγανή και από το ράδιο Ροδόπη, γιατί μας αρέσει και αγαπάμε τον Θάνο Δαρούση. Έχεις δουλέψει εδώ, έτσι, Κομωτινή? Τα πρώτα μου βήματα, ναι. Εσύ με θυμάσαι και από παλιότερα, βέβαια. Θύμησέ μου. να σε θυμηθούν και οι Κομωτινέοι. Η πρώτη μου δουλειά εκεί που ανδρώθηκα, σε πολύ μικρή ηλικία βέβαια, γιατί τα συνδυάζαμε με το σχολείο κιόλα, ήταν στο. Κάνε να λέμε και ονόματα, δεν ξέρω. Στο ηχοδρόμιο. Και η δεύτερη μου δουλειά, δηλαδή ακριβώς πριν φύγω από την Κομωτινή, ήταν στον Γκάζι για τους παλιότερους, όσοι θυμούνται. Όπου ήταν και η γνωριμία μας, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί. Από εκεί ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μια δισκογραφική δουλειά η οποία περιλαμβάνει 9 τραγούδια. Ακριβώς. Θέλω να μου μιλήσεις λίγο για αυτά. Είναι τραγούδια τα οποία τα επιλέξαμε μετά από αρκετό ψάξιμο. Γιατί ήθελα η πρώτη δουλειά που θα κυκλοφορήσει να έχει την ταυτότητα τη δική μου, δηλαδή να μην κόψω τίποτα ακριβώς. Γι' αυτό με τους συνεργάτες μου επιλέξαμε να είναι αυτά τα συγκεκριμένα τα τραγούδια. Το μόνιμο τραγούδι, το θέλω να σε δω ξανά, ακούστηκε λίγο περισσότερο από τα υπόλοιπα. Και έχει περίπου 2 χρόνια που κυκλοφόρησε. Η εταιρεία μου είναι η Gold Music, να το πούμε και αυτό. Η οποία. Να πούμε και το. Να το πούμε, ναι, ούτως ή άλλως. Η οποία όμως αυτές τις μέρες έχει υπάρξει κάποια συνεργασία. Ακριβώς. Το θέμα είναι διαδικαστικό, ξέρεις, με τα χαρτιά. Γιατί και Spicy Music. Ναι, και στην Ελλάδα ζούμε, ξέρεις πώς γίνεται. Και η επόμενη δουλειά θα είναι με την υποστήριξη της Spicy. Και του Φίβου. Ακριβώς, ναι. Αυτά τα δύο είναι συνδυασμένα, βέβαια. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να σε κάνει πολύ χαρούμενο. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Το να έρχεσαι σε συνεργασία με έναν άνθρωπο τον οποίο τον βλέπεις από μικρό παιδί και εντάξει, τώρα για μένα είναι σαν όνειρο, ξέρεις, να το ζω όλο αυτό έτσι. Ποιοι έχουν γράψει τα τραγούδια? Λοιπόν, τα τραγούδια, τη μερίδα του λέω στους δημιουργούς την έχει ο παραγωγός μου, ο Σάββας ο Χρήσογλου, ο οποίος επιμελείται και όλα αυτά που βλέπετε, αυτό το CD που κρατάς στα χέρια σου. Το ένα τραγούδι, το Δεν Μου Λείπεις, το έχει γράψει ένας πολύ καλός μου φίλος που είναι και μουσικός, που είμαστε μαζί και συνεργαζόμαστε, είναι ο Μάνος Στεριάδης. Και έχω και ένα τραγούδι δικό μου μέσα. Το τέταρτο που λέγεται Δεν Αντέχω Μακριά Σου. Γράφεις και τραγούδια? Ναι, φυσικά. Αυτό είναι καινούριο, πρόσφατο. Γιατί γράφτηκε αυτό? Εντάξει, ως συνήθως λένε, ξέρεις ότι από μια στιγμή, εντάξει. Εγώ το έγραψα σε φάση που ήμουν καλά, παρόλο που λέει άλλα πράγματα μέσα. Μου κάτσε, γενικώς μου κάτσε. Νομίζω γι' αυτό. Πώς βιώνεις την οικονομική κρίση στη δουλειά σου? Όχι μόνο εγώ. Η οικονομική κρίση έχει εισχωρήσει πολύ βαθιά πλέον. Όχι μόνο στη δικιά μου την καθημερινότητα, αλλά θεωρώ σε όλους τους καλλιτέχνες και σε όλο τον κόσμο, έτσι. Εντάξει, όλοι πρέπει να κόψουμε κάτι. Και ελπίζω ότι θα περάσει σύντομα, γιατί και η ιστορία το έχει δείξει ότι πέφτει, ανεβαίνει κτλ. Κτλ. Υπομονή. Θάνο, ξέρω ότι έχεις δουλέψει και με κάποια ονόματα. Βέβαια. Για πες μου λίγο για αυτά εδώ. Ποια ήταν η αγαπημένη σου συνεργασία, ας ξεκινήσουμε και μετά να μου πεις με ποιους έχεις δουλέψει. Πολλές ήταν οι αγαπημένες μου συνεργασίες. Ας σου πω τη συνεργασία που με στιγμάτισε, ας πούμε, και χάραξα και την πορεία που έχω ως τώρα. Ήταν η πρώτη συνεργασία μου με κάποιον επώνυμο μεγάλο δισκογραφημένο, που ήταν η Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία με βοηθάει ακόμα και τώρα, ας πούμε. Εντάξει, έχω δουλέψει βέβαια και με τον Βασίλη Καρά, με την Κατερίνα Στανίση, με τον Χάρη Κωστόπουλο. Τώρα θα ξεχάσω και κανένα, ξέρεις. Επιγραμματικά είναι αυτή, το Σταμάτη Γονίδη. Εντάξει, θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί εμείς οι νεότεροι, γιατί έχουμε πολύ μεγάλους τραγουδιστές. Οπότε έχουμε πράγματα να πάρουμε. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλοι αυτοί που προανέφερα είναι ιερά τέρατα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Οι γονείς σου τι λένε για τη δουλειά σου? Οι γονείς μου τώρα τίποτα, έχουν συμβιβαστεί. Με βλέπουν λίγο πιο αραιά, βέβαια. Λόγω των υποχρεώσεων καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να έρχομαι. Εντάξει, θεωρώ ότι χαίρονται, αν και πιο αρμόδιοι είναι οι ίδιοι για να τους ρωτήσεις. Δηλαδή στην αρχή, όπως μου είπες τώρα, χαίρονται. Στην αρχή υπήρχαν. Εντάξει, γκρίνιες και τα σχετικά τα είχαμε στην αρχή, γιατί όπως είπα και πριν, δουλεύω από πολύ μικρός. Τα 15 μου περίπου επαγγελματικά, οπότε τα συνδυάζα και με το σχολείο κτλ. Οπότε μοιραίο είναι, πιστεύω, το ότι είχαμε γκρίνιες κτλ. Όσον αφορά τα μαθήματα δηλαδή. Ήταν η μερίδα του λέοντος στις διαφωνίες που είχαμε. Εντάξει, τώρα βέβαια περάσανε και τα χρόνια. Εύλογη ερώτηση λοιπόν. Κομωτινή, θα σε δούμε? Θέλω να πιστεύω ναι, κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα είναι λίγο δύσκολο γιατί η βάση μου είναι αλλού πια. Και οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κινούμε γύρω από τη βάση μου. Αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθω και θέλω να έρθω. Εντάξει, είναι το μέρος μου, όπως και να το κάνουμε. Επόμενα σχέδια? Επόμενα σχέδια είναι να τελειώσουμε με το καινούριο υλικό, να κυκλοφορήσει καινούρια δουλειά. Τώρα ακριβώς υπολογίζουμε κάπου μετά τις απόκρισεις, με μια μικρή απόκληση βέβαια. Γιατί. Α, μιλάμε για φέτος. Ναι, μιλάμε για φέτος, πριν το καλοκαίρι.
Ακριβώς δεν μπορώ να σου πω, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που σου είπα και πριν και ξέρεις, είναι τα γραφειοκρατικά. Είμαι σίγουρος λοιπόν με το που θα κυκλοφορήσει η καινούργια δουλειά του θα σε ξανά έχουμε. Να είσαι απόλυτα σίγουρος, σε αποκλειστικότητα. Δεσμεύομαι εδώ, ενώπιον όλων. Σε αφήνω, πάμε να δούμε για άλλη μια φορά το καινούργιο τραγούδι. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και εγώ χάρηκα, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Τα λέμε σύντομα με την καινούργια δουλειά. Το είπαμε αυτό, το κλείσαμε. Και καλή επιτυχία στο τι αν κάνετε, που την έχετε δηλαδή, έτσι, για το εθιμοτυπικό τύλο. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πόσο θέλεις να πονάω, για σένα να μεθάω, μπουκάλια να ανοίγω, να ξενυχτάω. Πόσο θες να περιμένω, μόνος μου να μένω, αντίο σου φωνάζω. Δεν επιμένω.